Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε αυτό το training, σε αυτό το live training για το crypto νόμισμα, το bitcoin, το cryptocurrency γενικώς και συγκεκριμένα πιο πολύ σήμερα θα είναι αφιερωμένο το training στο crypto touch, σε αυτή την εφαρμογή που μας βοηθάει να κερδίσουμε bitcoin μέσω του Google Chrome. Okay. Οπότε χωρίς να χάσουμε άλλο χρόνο, επειδή θα έχουμε αρκετά πράγματα να αναπτύξουμε, θα κάνω κοινή χρήση οθόνης για να ξεκινήσουμε άμεσα. Θα μου δώσετε όμως μόνο ένα λεπτό για να επιβεβαιώσω ότι έχω προβολή, ότι είναι live και ακούγομαι. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η εφαρμογή, όσους δεν το ξέρουν και το βλέπουν πρώτη φορά. Είναι το τελευταίο ημερό, είναι το πιο συζητημένο πράγμα στο internet marketing, στην προώθηση, είτε για bitcoin, είτε για οτιδήποτε γενικώς ξέρεις που προωθούμε μέσω ίντερνετ, είναι το πιο συζητημένο αυτή τη στιγμή. Διότι τις τελευταίες 6 μέρες έχουν γραφτεί πάνω από 80.000 άτομα. Okay. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε κάτι πραγματικά απίστευτο, το οποίο ξεκίνησε πριν λίγες μέρες και κάναμε ένα μπαμ με τη μία. Λοιπόν, όπως λέει εδώ, πολύ απλά, είναι ένα extension το οποίο το βάζει στο Chrome εδώ, στο Google Chrome και αρχίζει και δουλεύει μόνο του. Τώρα πάμε να δούμε λίγο κάποιες πληροφορίες. Εδώ έχουμε και κάποια rating, όπως βλέπουμε έχουμε κοντά στα 4,5 με 5 αστέρια, τα οποία είναι positive, είναι έτσι rating. Και εδώ μπορεί κάποιος να κερδίσει μέχρι και ένα bitcoin το μήνα. Τώρα για να κερδίσει μέχρι και ένα bitcoin το μήνα θα χρειαστεί να κάνει λίγο δουλειά, έτσι μόνο του. Και μόνο με το mining δεν γίνεται. Οπότε, πώς μπορεί να το κάνει αυτό, κάνοντας συστάσεις, κάνοντας referrals. Αυτό σε κάποιους ίσως να μην αρέσει, να λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, θέλω μόνο να ασχοληθώ με αυτό που κάνω, με το mining, να μην έχω να κάνω με τον κόσμο. Οκ, okay, it's okay. Αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει, έτσι, και θα τα αναπτύξουμε και στη διάρκεια της εκπαίδευσης. Ωραία. Α, βλέπω συμμετοχές. Γιάννης Λίγας. Καλησπέρα λοιπόν εδώ και αναμένω με την υποδοσία να δω συμβολές. Πολύ ωραία. Μόλις έβαλα ένα ακόμα νέο μέρος. Μπράβο Γιάννη. Αλλά δεν μου εμφανίζεται ακόμα. Μήπως γνωρίζει κάτι. Α, πολύ ωραία. Θα το εξηγήσω στην εκπαίδευση. Μόλις στη διάρκεια της εκπαίδευσης. Θα το πάω βήμα-βήμα και θα εξηγήσω. Καλησπέρα και στον Αντάμ. Καλησπέρα παιδιά. Ωραία. Πάντως μπορείτε και αυτή τη στιγμή να στείλετε άμα θέλετε το link σε κάποιον να μην το δει live, τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, κάνουμε add το extension. Πάμε να δούμε τώρα κάποια πράγματα εδώ. Εδώ μπορείς να δεις, θα είναι καλό, ας πούμε, ξέρεις, να διαβάσει ο καθένας να δει τι μπορεί να κάνει. Έτσι. Ποιες είναι οι δυνατότητες, τι πρέπει να προσέχει. Ας πούμε, όταν δεν δουλεύει το mining, όταν δεν βλέπει το άτομο όπως ρωτάει και ο Γιάννης, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Okay. Οπότε, εδώ πέρα έχει τις οδηγίες. Hold values. Καταρχήν, μπορεί κάποιος να μου γράψει από αυτούς που βλέπετε ότι φαίνεται η οθόνη μου. Μια επιβεβαίωση, ένα okay, κάτι. Πρέπει να φαίνεται, έτσι. Ναι, φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, μπράβο. Όταν τώρα κάποιος κάνει download το... Μάλλον κάτσε να το πάμε βήμα-βήμα. Οπότε είπαμε, κάνει κάποιος download αυτό. Μετά στη συνέχεια του λέει εδώ, του λέει πώς θα φαίνονται τα mining, πώς θα φαίνεται το mining του. Εδώ μετά του λέει next tip. Adjust your mining speed. Εδώ του λέει τι ταχύτητα θα χρησιμοποιήσει. Εδώ του λέει το referral link για να αυξήσει περισσότερο τα bitcoin του. Και εδώ έχει περισσότερες πληροφορίες, όπως το να κάνει login. Τώρα, για να... Να τσαπωτήσω αυτό λίγο. Εντάξει, εδώ βλέπει τους referrals, it's okay. Λοιπόν, τώρα, για να βλέπεις εσύ κάποιον ο οποίος τον έχει συστήσει, θα πρέπει να έχει κάνει login με το email του, με email, με Facebook, με κάτι. Θα πρέπει να έχει συνδεθεί, γιατί όταν συνδεθεί και μόνο αρχίζει και κάνει record το λογαριασμό, ξέρεις, κάνει, πώς το λένε, αποθηκεύει, ας πούμε, όλο αυτό που
δημιουργήσει. Okay. Οπότε θα πρέπει να κάνει register, login μάλλον ο άλλος, και θα πρέπει να έχει ξεκινήσει έστω και το mining, έστω και σε λέω normal. Έτσι. Και κάποιες φορές μπορεί να καθυστερήσει λίγα λεπτά, μπορεί να καθυστερήσει κανένα 5 με 10 ή ένα τέταρτο, είτε να εμφανιστεί σε ένα σαν ρίφαλ, είτε να εμφανιστεί αυτό εδώ. Α, επίσης αυτό εδώ, όπως έχετε δει όταν ξεκινήσατε, δεν ξεκινά κατευθείαν. Δηλαδή, θα δεις με τη μία πάτησα και θα δεις εδώ 400. Αυτό θέλει λίγο γύρω στα 10 με 15 λεπτά για να εμφανιστεί. Okay. Και κάποιος τώρα θα αναρωτείται γιατί έχει τόσα μηδενικά και τόσους αριθμούς εδώ πίσω. Όπως λέει και εδώ, άμα βάλεις το ποντίκι στο ερευνηματικό, εδώ πέρα, ότι έχουν προσθέσει άλλα 4 digits για να φαίνεται η διαδικασία του mining. Έτσι, να φαίνεται η διαδικασία του mining όταν κάνεις και λιγότερο από ένα σατόσι, να φαίνεται, να μπορείς να το κάνεις. Αλλά άμα το κάνεις έτσι, θα δεις ότι τα 4 διαφορετικά νούμερα είναι διαφορετικά, έτσι. Φαίνονται διαφορετικά. Και αυτό, πώς το λένε, και αυτό είναι ξεκάθαρα τα σατόσι και μέχρι το ένα bitcoin. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Ξαναπάω μπρος πίσω. Για να δούμε κάποια πράγματα. Τώρα, αν κάποιος έχει κατεβάσει έχει κατεβάσει το extension και δεν κάνει mining, θα πρέπει ή να κάνει αυτό που το λέει εδώ πέρα, σε αυτό εδώ, να προσθέσει στο security system του, ή πολύ απλά να απενεργοποιήσει τα antivirus, για να ξεκινήσει αυτό να δουλεύει και μετά μπορεί να τα ενεργοποιήσει ξανά. Okay. Και δεν έχει κάτι τώρα να φοβηθεί κάποιος, γιατί... Α, πιο κοντά στο μικρόφωνο. Okay. Ναι, θα πάω πιο κοντά στο μικρόφωνο. Τώρα πώς ακούγουμε. Ωραία. Διαβάζω μια ερώτηση που λέει, εμένα δεν λειτουργεί τίποτα από θέμα security. Okay. Στείλ τους κανένα μήνυμα, γιατί απαντάνε. Στείλ τους κανένα μήνυμα να σου βοηθήσουν, να σου δώσουν οδηγίες. Πες τους την κατάσταση. Το Avast είναι πιο δύσκολο. Το Avast θέλει συγκεκριμένα, θέλει την αρχή απενεργοποίηση όλων. Πρέπει να κάνεις απεγκατάσταση της εφαρμογής εδώ πάνω. Και εφόσον είναι τελείως πάω στο το antivirus, τότε μπορείς να το ξαναξεκινήσεις από την αρχή. Okay. Τότε μπορείς να το ξαναξεκινήσεις και να δουλέψει. Μπορείς να... Και δεν χάνεις αν έχεις δημιουργήσει κάτι, ούτε refresh, ούτε τίποτα, γιατί έχεις κάνει login με το email σου και έχουν αποθηκευτεί στο λογαριασμό σου. Εντάξει, λοιπόν. Μπράβο, σου λέει εδώ κιόλας, έτσι. Ότι τι γίνεται αν διαγράψω κατά λάθος ή φύγει. Επειδή αποθηκεύεται με το email σου, δεν χάνεται τίποτα. Αποθηκεύεται εκεί. Okay. Λοιπόν. Τώρα, από θέμα ταχύτητας, όπως έχετε καταλάβει, δεν είναι κάτι τραγικό, έτσι. Μπορείς να το βάλεις στο normal, στο high, στο low, ανάλογα με τη δύναμη του υπολογιστή σου και το κατά πόσο χρειάζεσαι να κάνεις δουλειά στο laptop σου. Okay. Ναι, δεν θα σου κάτσω το laptop και διάφορα τέτοια που άκουγα τελευταία, έτσι, ότι αυτό, γιατί... Κάποιοι άνθρωποι και μπορεί επίσης κάποιοι να τρομάξουν κάποιους άλλους, γιατί έχουν κάποιες γενικές πληροφορίες, ότι θέλει πάρα πολύ ρεύμα, μπορεί να σου κάψει τον υπολογιστή, μπορεί αυτό, μπορεί εκείνο. Αυτό είναι απλή εφαρμογή και χρησιμοποιεί το CPU. Αν κάποιος δεν είναι τόσο αυτών των τεχνικών λεπτομέρειων, που ούτε εγώ είμαι, αλλά ρώτησα έναν τεχνικό και μου λέει ότι δεν έχει τόσο δύναμη ώστε να χαλάσει το λάπτοπ. Και okay, να κάνει κάτι σε αυτό που θα πρέπει να ανησυχήσει. Οπότε, ναι, ούτε ρεύμα και τίποτα, ας πούμε. Λοιπόν, πού είμαστε εδώ. Μπράβο, για πάμε να δούμε τώρα τι άλλο μπορούμε να δούμε εδώ. Α, εδώ είναι η reference, ναι. Εδώ και 6 μέρες είναι που έχω γραφτεί. Ορίστε, πήγανε 2.49. Είναι προσωπική, σε πλειώνει μέχρι 8 level προς τα κάτω.
Λοιπόν, ναι, κάνεις στα social media παντού. Τώρα θα αναπτύξουμε σε λίγο, θα αναπτύξουμε τεχνικές πώς μπορείς να προωθήσεις, γιατί τουλάχιστον 20 από αυτούς που βλέπετε εδώ δεν τους ξέρω καν, δηλαδή είναι από Facebook και τέτοια. Facebook, YouTube κτλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποιες άλλες πληροφορίες εδώ. Στο withdraw τώρα. Εδώ μπορεί να σας λέει ότι το minimum για να κάνεις withdraw είναι το 0,3041, αλλά μπορείς και λιγότερα, γιατί όπως βλέπεις και με 4 μηδενικά 5, μου βγάζει την επιλογή να κάνω, έτσι, να κάνω mining. Και έχω κάνει επίσης και μια έτσι, δοκιμαστική για να δω ότι όντως πληρώνει και έχω πληρωθεί την πρώτη φορά που φτάσα τα 1030 σατόσι, δηλαδή δεν ξέρω κάποια cents είναι, δεν ξέρω καν πόσο είναι, 20-30 cents είναι κάπου εκεί. Με το που το έφτασα αυτά, έτσι, να τεστάρω το σύστημα, πάνω αυτά μου παστήναμε. Και τους έστειλα και μήνυμα και μπήκα σε επικοινωνία επίσης και μαζί τους. Λοιπόν, την πάνε εδώ Skype. Ωραία, για να δούμε το. Λοιπόν, τι άλλες πληροφορίες μπορούμε να δούμε εδώ, about. Για να δούμε εδώ που λέει εδώ πέρα, about. Κάπου εδώ κάτω, τώρα επειδή κάνω και τη χρήση οθόνης. Α, ωραία. Λοιπόν, εδώ. Πρέπει να φαίνεται ακόμα η οθόνη μου. Ωραία, εδώ βλέπετε και τις πληρωμές που κάνει, έτσι, τις αποδεικμένα τις πληρωμές που γίνονται από αυτό το σύστημα. Και κάποιος, ας πούμε, κάποιος περίεργος που μπορεί να έχει αμφιβολία, μπορεί να απαντήσει εδώ και να δει κατευθείαν στο blockchain, ας πούμε, ότι όντως έχει, αν και δεν λέει όνομα, ας πούμε, πιανού κτλ, μπορεί να δει όντως ότι έχει πληρωθεί, έτσι. Και λέει και επίσης, ξέρεις, και πότε πληρώθηκε, γιατί όλα αυτά, όλες οι συναλλαγές καταγράφουν στο blockchain. Αυτό είναι το καλό, ότι εδώ δεν έχει κάτι κρυφό. Παρόλο που δεν λέει, ας πούμε, ότι είναι του Γιάννη, του Νίκου κτλ, είναι όλα στο blockchain, έτσι, όλες οι συναλλαγές. Ναι. Και έχει πάρα πολλές πληρωμές, έτσι. Και σε κάποια φάση τους ρώτησα τις πρώτες μέρες, λέω, και γιατί να σας εμπιστευτώ εσάς, ας πούμε. Και μου λέει, αν φτάσεις να πληρώνεις, μπορείς να πληρώνεις κάθε μέρα, οπότε εσύ θα το επιλέξεις. Και του τύπου, δεν μας νοιάζει να μας πιστεύεις και τόσο, γιατί και αλλιώς εμείς κάθε μέρα μας ζητήσεις τα χρήματα, θα σε πληρώσουμε. Okay. Και αντάλλαξα αρκετά μηνύματα μέσω email μαζί τους. Ήταν άμεσα, εις ανταποκρίθηκαν. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Okay, ναι. Αυτό είναι βασικά. Είναι τόσο απλά, έτσι. Δεν έχεις και τι να κάνεις, η αλήθεια είναι. Απλά ίσα να κάνεις καμιά στρατηγική για το πώς θα κινήσει και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα referrals, έτσι, για κάποιον ο οποίος... Κοίταξε, το mining εδώ γίνεται ομαδικό, έτσι. Γίνεται σαν τέτοιο, γίνεται σε pool. Το mining σε pool σημαίνει ότι είναι πολλά άτομα, είναι πολλοί υπολογιστές ενωμένοι σε ένα και γίνεται το mining αυτό, έτσι. Τόσο απλά, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα σε τέτοιες τεχνικές τεχνές που δεν τα πω τόσο καλά, αλλά η ουσία είναι αυτή, ας πούμε, έτσι, ότι δημιουργούμε όλοι μαζί. Τώρα, εδώ mining, reference κάνεις πολύ εύκολα με το link σου, έχεις ποσοστά μέχρι και 10 levels reference από κάτω. Ας πούμε, σου έχει αυτόματα εδώ ότι αν εσύ συστήσεις 5 άτομα και αυτοί συστήσουν 5, τι θα βγάλεις. Και μπορεί εδώ τα νούμερα των ανθρώπων να φαίνονται πολλά σε κάποιους για να πει, θα πρέπει να γράψω εγώ 1000 άτομα για να φτάσω να βγάλω κάποια χρήματα κτλ. Δεν χρειάζεται εσύ να γράψεις 1000 άτομα, χρειάζεται να συστήσεις σε κάποιους ανθρώπους και εδώ ξέρω υπάρχει πολλοίς κόσμος που θέλει να βγάλει χρήματα, που θέλει να βγάλει κάτι έξτρα, που το αρέσει να παίζει με bitcoin, να κάνει mining, έτσι. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, οπότε why not, έτσι, το συστήνεις και το καλό είναι και στην Ελλάδα βέβαια, έτσι, θα μπορούσε να μπει πάρα πολλοί κόσμος, θα μπορούσε να μπουν εκατοντάδες χιλιάδες ή
και εκατομμύρια. Εδώ μπαίνουν σε εταιρείες που πλέον μπαίνουν με δεκάδες χιλιάδες, μέχρι και 200.000 που ξέρω. Και θα μπουν σε κάτι που είναι τελείως δωρεάν και δεν έχει κανέναν λόγο να πληρώσει κάποιος για τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά κάποιο update να κάνεις για κάτι. Έτσι. Είναι όλα free. Απλά το βάζεις εκεί και συνεργατικά αυτό μεγαλώνει. Λοιπόν, ναι. Τώρα, η λογική είναι ότι αν αυτό αντιγράφεται, δηλαδή και πέντε άτομα μόνο να συστήσεις και αυτό αντιγράφεται προς τα κάτω και καθένας συνεχίζει να κάνει αυτό προς τα κάτω, πάρα πολύ γρήγορα φτάνει σε αυτό το ποσό. Και τα 250 που, ναι, δηλαδή δεν έχω ξαναφτάσει τόσο γρήγορα σε μία εβδομάδα, 250 άτομα σε μία εβδομάδα, έτσι, και δεν είναι ότι έκανα μόνο αυτό. Ταυτόχρονα, επειδή κάνουμε και περισσότεροι ξέρετε ότι κάνω πωλήσεις στο eBay και ασχολούμαι και βοηθάω και άλλους κτλ. Ανέβασα και προϊόντα αυτές τις μέρες και ανέβασα πάρα πολλά προϊόντα κιόλας. Την ίδια στιγμή έκανα και, πώς το λένε, έκανα και τόσους referrals. Απλά ενημέρωσα τον κόσμο και κάποιες φορές κάπως παρεξηγείται γιατί στέλνουμε, ας πούμε, ένα link σε κάποιον και αυτός δεν ανταποκρίνεται και έχω ακούσει, ας πούμε, ότι καλά, εγώ θα πρέπει να τους παρακαλάω για να γράφουν κτλ. Όχι, γιατί δεν χρειάζεται να τους παρακαλάς, αλλά να τους εξηγείς, να τους δώσεις να το καταλάβουν ή να τους το υπενθυμίσεις, ας πούμε, αν του λες, το είδες, το κοίταξες, πρέπει να του ξαναστείλεις ένα μήνυμα, γιατί αν εσύ έχεις μπει και το έχεις δει αυτό και το έχεις καταλάβει, νομίζω ότι και ο άλλος, επειδή του γράψεις απλά ένα μήνυμα, το κατάλαβε και αυτό σαν εσένα, ας πούμε, όταν το συστήσεις. Ξαναγράψε ένα μήνυμα, εξήγησε το κάτι παραπάνω. Εγώ και παρόλο που τους έγραψα σε κάποιους το μήνυμα ότι είναι δωρεάν mining bitcoin, μου και δεν μου απάντησαν, το ξαναρώτησα μετά και μου λέει πόσα πρέπει να πληρώσω. Του λέω, είναι δωρεάν, ξανά δωρεάν, όχι πληρωμή για κανένα λόγο. Έτσι. Γιατί έχουν συνηθίσει να του στέλνεις κάτι περισσότεροι και να πρέπει να πληρώσουν. Οπότε του λες, είναι εντελώς δωρεάν, δεν έχεις να πληρώσει τίποτα. Οκ. Και είναι εύκολο, έτσι. Δεν έχει κάποιος που σου λέει, δεν με ενδιαφέρει. Οκ. Δεν χρειάζεται να του ξανασχοληθεί μαζί, αλλά κάποιος ο οποίος σου ξέρει, ακόμα δεν έχει δει αυτό. Είναι στο χέρι σου, ας πούμε, να τον ενημερώσεις εδώ τι υπάρχει, έτσι. Αυτό όσο αφορά την προσωπική επικοινωνία, έτσι. Και καλό είναι κάποιος να ξεκινήσει και από άμεσα, από τους φίλους του, στο Facebook. Εμείς όλοι μας έχουμε τουλάχιστον 400 άτομα, έτσι. Μίνιμουμ ένας μέσος του στο Facebook έχει τουλάχιστον 400 φίλους στο Facebook, έτσι. 100 να ενημερώσει, να στείλει ένα προσωπικό μήνυμα. Τουλάχιστον 20-30 από αυτούς θα γραφτούν. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Δεν χρειάζεται. Σίγουρα χωράει βελτίωση, αλλά ενώ ότι αν αυτό μετά συνεχίσει να ανηγραφεί προς τα κάτω, είσαι OK. Πάμε τώρα να δούμε και άλλα παραδείγματα. Αν κάποιος, ας πούμε, συστήσει 10 άτομα και αυτοί συστήσουν από 3, όχι παραπάνω, δηλαδή αυτοί 10 συστήσουν 3 και οι άλλοι 3 και οι άλλοι 3, πάει λέγοντας προς τα κάτω, έχεις μίνιμουμ τουλάχιστον $1,400 το μήνα. Αλλά πρόσεξε να δεις όμως, όταν μιλάμε με την τιμή του bitcoin που είναι αυτή τη στιγμή, η οποία είναι δεδομένη ότι θα πολλαπλασιαστεί, παρόλο που είναι στα $11,000 αυτή τη στιγμή, άσχετα από τις φήμες που λένε αυτό και είναι φούσκα και θα σκάσει και είναι αυτό και θα κάνει κτλ. Μπείτε σε τράπεζες μεγάλες, μπείτε στο Screen, στο Payza, στο Neteller, σε μεγάλες εταιρείες. Λέω, το Bitcoin είναι σαν το ευρώ και το δολάριο. Και νομίζω ότι αυτές οι εταιρείες τα βάζανε έτσι το Bitcoin για δοκιμή. Δεν γίνεται αυτό, έτσι. Υπάρχουν πολλά πράγματα, έτσι, και έχει περάσει αυτό το τεστ. Λέω το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα όσο αφορά το αν είναι φούσκα ή δεν είναι φούσκα, αν θα επιβιώσει ή δεν θα επιβιώσει. Και επίσης κάποιος μπορεί να έχει, ας πούμε, λάθος δεδομένα, ότι βασικά σήμερα που μίλησα με έναν, ενώ το εξηγούσα, μου λέει, μα τώρα λέει, έχει ανεβεί η τιμή του bitcoin. Θα του λέω, αυτό είναι ωραία, είναι ευκαιρία, γιατί δεν το αγοράζει, δεν του μιλάς για να το αγοράσει το bitcoin και τώρα έχει ανεβεί η τιμή, έτσι. Του μιλάς για δημιουργία του bitcoin και όσο περισσότερο ανέβει, τόσο περισσότερο κέρδος θα έχεις. Και εγώ προσωπικά, η δικιά μου η εκτίμηση, σύμφωνα με αυτό που έχω δει και έχω ακούσει και πιστέψτε με, τους τελευταίους 6 μήνες έχω ξοδέψει πάνω από 1.000 ώρες τουλάχιστον πάνω στα κρυπτονομίσματα, μελετώντας τι συμβαίνει. Γιατί
όπου κοιτάξει τώρα στο ίντερνετ, πλέον αυτά υπάρχουν. Πετάγουν δεξιά-αριστερά. Okay. Και το Bitcoin είναι δεδομένο ότι θα φτάσει τουλάχιστον 50 φορές πάνω. Γιατί θα φτάσει? Γιατί αν πάμε εδώ στο coinmarketcap.com, είναι όλα τα... Wallet μπορούμε να ανοίξουμε. Μπορούμε να ανοίξουμε wallet, ναι. Θα φτιάξω ένα βιντεάκι και θα το ανεβάσω στο κανάλι μου και θα λέει πως ανοίγουμε και wallet, αν δεν έχουμε wallet. Okay. Γιάννη, τι εννοείς όταν γράφεις το spam με τρία ερωτηματικά? Δεν το πιάνω. Μπορείς να εξηγήσεις πολύ, πολύ σύντομα πως δεν δείξε όρεξη. Ναι, πολύ απλά. Η δημιουργία του Bitcoin, οι υπολογιστές, δηλαδή αυτή η εξόρυξη, χρησιμοποιείται ο υπολογιστής σου σαν server. Σαν server, έτσι. Αλλά επειδή δεν μπορεί ο υπολογιστής που έχει ο καθένας μας, ας πούμε, να σηκώσει ένα site, δεν έχει τέτοια δύναμη, ένας απλός υπολογιστής που έχουμε. Γι' αυτό ενώνονται πολλοί υπολογιστές ταυτόχρονα και είναι σαν να χρησιμοποιείται, σαν server αυτό το πράγμα. Okay. Οπότε είναι τόσο απλό, έτσι. Έχει και άλλες λεπτομέρειες. Μπορείς να ψάξεις και στο YouTube να δεις ακόμα πιο αναλυτικές, αλλά χρησιμοποιείται το laptop σου σαν server. Εδώ όμως δεν είναι ότι θα σηκώσεις τη Google με το laptop σου, αλλά είναι το mining pool. Και άμα ψάξεις και στο YouTube για mining pool, σημαίνει ότι είναι σαν να είναι 1000 άτομα και να σηκώνουν, ξέρω εγώ, ένα site. Τέτοια φάση. 1000 υπολογιστές, δικό μου, δικό σου και τον άλλο και τον άλλο, οι οποίοι, πώς το λένε, σηκώνουν ένα site. Απλά. Κάπως έτσι. Αλλά αντί να σε πληρώνει ο άλλος με ευρώ ή με άλλα πράγματα, έχει αυτόν τον αλγόριθμο που αυτή την τεχνολογία μέσω του blockchain και το ίδιο το bitcoin, το οποίο αυτό κάνει το mining του bitcoin, την εξόρυξη του bitcoin. Okay. Λοιπόν, αυτό Γιάννη, οπότε κάτσε το απλό. Από ανθρώπους που το έστειλα, ενώ κάποτε το είχαν γίνει το ίδιο. Ναι, κατηγορήθηκε σε spam. It's okay, μπορείς να ακούσεις τα πάντα. Εγώ που το κάνω επαγγελματικά την πρόθεση διάφορων πραγμάτων, έχω ακούσει τα πάντα. Οπότε δεν δίνω σημασία και πάω παρακάτω. Απλά προωθώ αυτό που έχω να προωθήσω. Προσπαθώ να εξηγώ ποιος απλά θέλει να κατηγορεί να λέει αυτό και εκείνο, δεν ασχολούμαι. Έτσι, πάω σε κάποιον άλλο. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που θέλουν να ακούσουμε κάτι. Έτσι. Προσωπικά, εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό, γιατί ξέρω ότι κάθε cent που βγάζω τώρα θα είναι τουλάχιστον επί 50 τα επόμενα 3-4 χρόνια. Okay. Μπράβο, όπως θες. Είναι απλά. Αν θες να κερδίσεις, το κατεβάζεις. Αν δεν θες, όχι. Και το βάζεις εκεί. Τα έσοδα από το mining είναι αυτό που τα αναφέρατε. Δεν το κατάλαβα τι εννοείς Texanos, όταν λες αν τα αναφέραμε. Anyway, θα γράψε μου, αν θες λίγο παραπάνω, να εξηγήσω κάτι εδώ. Λοιπόν, εδώ στο CoinMarketCap βλέπουμε την αγορά όλων των κρυπτονομισμάτων, το οποίο είναι συνολικά υπάρχουν πάνω από 1534 κρυπτονομίσματα και η συνολική τους αξία είναι 463 δις, η οποία είχε φτάσει σε κάποια φάση και μέχρι τα 800 δις, δηλαδή άγγιζε για λίγο και το 1-3. Έτσι, απλά είχαν κάποιες επιθέσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε χάνονται συμφέροντα από τράπεζες, από οργανώσεις και διάφορα τέτοια κτλ. Γιατί χάνουν. Αφού χρησιμοποιείται αυτό το νόμισμα, πέφτει η δικιά τους αγορά. Και προσπάθησαν να το πολεμήσουν με διάφορους τρόπους, το δείξανε, ξανανέβηκε όμως το. Έχει περάσει αυτό το τεστ. Σίγουρα κάνει κάποια βήματα, κάποιες πτώσεις το Bitcoin, αλλά κάνει αυτό που λέμε 5 βήματα μπροστά και 2 πίσω. 5 μπροστά και 2 πίσω. Έτσι. Και γιατί, ας πούμε, θα ανέβει τόσο πολύ το Bitcoin, παρόλο που το Ethereum είναι καλό, είναι πιο γρήγορο, παρόλο που βγαίνουν άλλα, έχουν διάφορες άνες, διαφορές εξυπηρετήσεις και δυνατότητες κτλ. Να ξέρετε το εξής, ότι όλα τα άλλα κρυπτονομίσματα, ό,τι βλέπετε εδώ, όταν θέλετε να κάνετε μια συναλλαγή σε αυτά, να τα αγοράσετε, να τα αποδείσετε κτλ.,
όλα χρησιμοποιούν το Bitcoin. Έτσι. Όλα τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούν το βασιλιά. Που σημαίνει ότι αυτομάτως αυτό ανεβάζει την τιμή του, την αξία του. Έτσι. Γιατί υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Είναι τόσο απλό. Και όταν υπάρχει προσφορά και ζήτηση για αυτό, τότε αυξάνεται την τιμή του. Και επίσης κάτι άλλο που αυξάνει και την τιμή του Bitcoin είναι η σπανιότητα του Bitcoin. Έτσι. Τι εννοούμε αυτό? Ότι το Bitcoin είναι υπολογισμένο μέχρι πόσο μπορεί να πόσα Bitcoin θα υπάρχουν. Έτσι. Δεν μπορούν να υπάρχουν παραπάνω από, 21 εκατομμύρια Bitcoin. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 16.897.750 Bitcoin. Έτσι, που έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως. Άρα, αυτομάτως, όσο περνάει ο καιρός, λόγω του ότι δημιουργούνται οι δυνατότητες για να έχουν περισσότερα Bitcoin, είναι σαν το διαμάντι. Το διαμάντι, γιατί είναι τόσο πολύ ακριβό? Γιατί είναι σπάνιο. Απλά πράγματα. Νομίζω ότι δεν τα ξέρετε. Απλά να ξέρετε και για το Bitcoin ότι μέχρι 21 εκατομμύρια δεν μπορεί να είναι τεχνικά υπολογισμένο να μην μπορεί να φτιάχνει παραπάνω. Και όσο περνάνε οι μέρες, γίνεται και πιο δύσκολο το mining του Bitcoin. Έτσι. Και αυτό αυτομάτως ανεβάζει και την τιμή του, την αξία του. Και πριν κάνα μήνα περίπου που είχε πέσει το Bitcoin, γιατί δέχτηκε πολλές επιθέσεις, είχε τραβήξει και όλα τα άλλα μαζί, που σημαίνει ότι και τα άλλα όλα στηρίζονται στο Bitcoin. Δεδομένο. Και επίσης, αυτός ο Σατόσι Νακαμότο που τον λένε, αυτός ο τύπος που λένε, που γράφεται ότι έφτιαξε το Bitcoin, έχει φτιάξει το πρόγραμμα έτσι ώστε μετά από κάθε 4 χρόνια να μειώνεται η δυνατότητα της εξόρυξης στο 50%, να γίνεται πιο δύσκολο, που σημαίνει ότι αυτομάτως αυτό αυξάνει και την αξία του. Γιατί όπως είπαμε και πριν, όσο πιο δύσκολο είναι να φτιάξει το Bitcoin, είναι μαθηματικά υπολογισμένο να ανεβεί η αξία του. Έτσι. Γι' αυτό μιλάνε πάρα πολύ, όπως ο Bill Gates και άλλοι σαν αυτόν, έτσι, ξέρω ότι θα φτάσει τουλάχιστον 500.000 ένα Bitcoin, έτσι. Που σημαίνει ότι από ό,τι βγάζεις σήμερα, τουλάχιστον 50 φορές η αξία του για τα επόμενα χρόνια. Okay. Εγώ προσωπικά, επειδή ξέρω που θα φτάσει στο μέλλον, επειδή έχω μιλήσει πάρα πολύ καλά σε αυτό, επενδύω. Okay. Και ας γίνουν κάποια 40, 50, 60 cents ακόμα την ημέρα, δεν με νοιάζει, δουλεύω πάνω σε αυτό και ξέρω πού θα φτάσει. Ξέρω ότι αυτά σε λίγα χρόνια θα είναι δεκάδες και εκατοντάδες. Και είναι ακόμα η αρχή, έτσι. Είναι ακόμα 5-6 μέρες. Λοιπόν, για να δω πόσο μιλάει στην ημέρα η εικόνα. Να. Η εξόρυξη γίνεται με βάση κάποιο hash rate της CPU. Το πόσο βγάζει το μήνα το έδειξα πριν. Εδώ. Okay. Λοιπόν, εξόχι γίνεται με βάση κάποιο βασικό rate. Ναι, το πόσο ακριβώς τεχνικά το τέτοιες λεπτομέρειες δεν ξέρω, αλλά ξέρω συγκεκριμένα εδώ. Ναι, τώρα που μιλάμε, γράφτηκαν άλλοι δύο. Εδώ σου λέει, μπράβο, το hash rate, το πόσο δύναμη έχει και ο υπολογιστής σου, πόσο μπορεί να σηκώσει. Πόσο δημιουργεί, έτσι. Λοιπόν, okay, οπότε αυτά πάμε τώρα να δούμε τεχνικές πρόθεσεις. Λοιπόν, ένα πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι πάρα πολύ απλό, το οποίο κάνω και εγώ, είναι αυτό εδώ, να κατεβάσει μια εφαρμογή από το ίντερνετ, ένα πρόγραμμα, είναι το Screencast-O-Matic, κάπως έτσι, αν το λέω σωστά. Συγχωρέστε με για τα αγγλικά μου. Είναι αυτό εδώ, λοιπόν, και να φτιάχνει βίντεο. Και όταν λέμε να φτιάξει βίντεο, να κάνει ένα review, ας πούμε, σαν αυτό που κάνω εγώ, και να το ανεβάσει στο YouTube, στο Facebook, να το στείλει σε κάποιον. Έτσι. Και ανεβάζοντας το στο YouTube με λέξεις κλειδιά, έχεις προβολές, έτσι. Διαφημίζεις, κάποιος θα το δει, μπορείς να το στείλεις και σε κάποιον δικό σου. Έτσι. Είναι ένας τρόπος που το κάνεις εύκολα. Ας πούμε, αν δείτε εδώ, έχω ένα συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο έχει φτάσει και 90 views, όπως βλέπετε. Okay. Κάνεις ένα review με αυτό,
Αυτή η εφαρμογή που φτιάχνει το βίντεο είναι δωρεάν. Έτσι, δεν πληρώνεις κάτι. Και βάζεις εδώ πέρα, βάζεις καλές λέξεις κλειδιά. Βάζεις εδώ, βάζεις τα link σου, το δικό σου referral link. Βάζεις και εδώ, το γεμίζεις με keywords και επίσης βάζεις και εδώ στα tags. Okay. Λοιπόν, ένα αυτό που είναι αυτό. Τώρα, για κάποιους επίσης, για κάποιους που είναι λίγο ντροπαλοί, λίγο δυσκολεύονται στο να μιλάνε σε βίντεο κτλ. Μπορεί να κάνουν το εξής, να κατεβάσουν αυτό το πρόγραμμα και να κάνουν το βίντεο χωρίς να μιλάνε, απλά να δείχνουν και να βάζουν μουσική, να βάζουν να παίζει μουσική. Όπως έκανα ένα για τα αγγλικά, επειδή δεν έχω τόσο χέρια λόγο έτσι ώστε να κάνω στα αγγλικά ένα επεξηγηματικό βίντεο. Οπότε τι έκανα, έφτιαξα ένα βίντεο το οποίο απλά δείχνω με το ποντίκι μου το κάθε τι, σε συγκεκριμένα πράγματα το οποίο θέλω να δείξω. Έτσι, ένα μικρό, 3-4 λεπτά, δεν είναι χρειάζεται παραπάνω. Ό,τι το δείχνω, άλλος μπορεί να το διαβάσει εκείνη τη στιγμή, με μουσική, και βάζω keywords στα αγγλικά μου. Okay. Όλα αυτά εδώ, και έχω ήδη 22 προβολές, να το έχω ανεβάσει πριν 2 ώρες, νομίζω. Okay. Επίσης, κάτι άλλο που έχει κάνει ένας συνεργάτης μου, ο Βάγγελος, έκανε κάτι στα αγγλικά, κάτι παρόμοιο με εμένα. Στα γερμανικά, συγγνώμη. Okay. Το οποίο δείχνει εδώ βήμα-βήμα, με μουσική. Και αυτό σήμερα το ανέβασε και έχει ήδη 37 προβολές. Okay. Και βάζει το link του από εδώ, μπορεί να κάνει τέτοια review. Για να το προωθήσει. Αλλά πάντα μην ξεχάσετε να βάζετε keywords. Μας ενδιαφέρουν τα keywords, γιατί αυτό θα εμφανιστεί το βίντεο σας. Λοιπόν, αυτά είναι για το YouTube. Τώρα, υπάρχει και μια καλή δυνατότητα για Facebook για προώθηση στο Facebook. Λοιπόν, θα κλείσω λίγο, δεν υπερβολάνε και με μηνύματα. Υπάρχουν groups στο Facebook, υπάρχουν πάρα πολλά groups. Υπάρχουν χιλιάδες groups, ομάδες, στην κυριολεξία, στο Facebook, τα οποία μπορείς να αναζητήσεις, να γίνεις μέλος σε αυτά και να το προωθείς. Έτσι, ένα από αυτά είναι αυτό εδώ, το Bitcoin Earnings Online. Και εδώ προστάρουν όλη την ώρα οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Έτσι, οτιδήποτε. Αυτό, εκείνο, να ο άλλος έτσι. Αλλά εδώ θα σας δείξω κάποιες συγκεκριμένες στρατηγικές για το κάνετε να δουλέψει. Αν δεν είστε, ζητήστε από τους φίλους σας ή ψάξτε με αυτό το όνομα και γίνετε μέρος. Έτσι. Είναι δωρεάν και μπορείς να αποστάρεις δωρεάν επίσης. Okay. Και όταν γίνεσαι σε αυτό εδώ, ή εδώ δεξιά ή εδώ πάνω, θα σου βγάλει να γίνεις μέρος και σε άλλες ομάδες και να αποστάρεις. Αλλά εδώ χρειάζεται κάτι έξυπνο να κάνεις. Τώρα, τι χρειάζεται να κάνεις. Επειδή εδώ αποστάρουν όλη την ώρα, τα post σου χρειάζεται να τραβήξουν την προσοχή να σχολιάσει κάποιος από κάτω για να μείνουν ψηλά και να τα βλέπει κάποιος. Okay. Από εδώ, από αυτά τα group πρέπει να έχω κάνει γύρω στις πόσες, 10, 12 εγγραφές τουλάχιστον αυτές τις μέρες. Λοιπόν, κάτσε να βρω ένα συγκεκριμένο, συγκεκριμένο post το οποίο είχα κάνει. Για να σας δείξω ακριβώς πώς το κάνω εγώ και μαζεύω πολύ κόσμο. Λοιπόν, θα το πάω λίγο πιο κάτω. Δώστε μου ένα λεπτό μόνο.
Okay. Λοιπόν. Δώστε μου να πούμε ένα λεπτό, παιδιά. Γιατί πετάγουν όλα εδώ. Οκ, το κάνουμε έτσι για να πάει λίγο πιο γρήγορα. Δεν δείχνει, λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε τι είναι αυτό εδώ. Όχι. Ναι, οκ, okay. Μπορείτε να σχολιάσετε και σε post διάφορων άλλων, αλλά κάτσε να δούμε πώς το φέρνει το όνομά μου στο post. Είχα κάνει ένα post το οποίο ήταν πολύ πετυχημένο και είχα πάνω από 250 σχόλια. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ. Χρειάζεται να βάλεις μια φωτογραφία κάτι που να λέει ότι κάτι να τραβήξει την προσοχή, ας πούμε, σαν αυτό ότι έλαβα τόσα bitcoin. Αυτά δεν είναι τα έχω λάβει από το συγκεκριμένο το σύστημα, απλά έβαλα μια εικόνα εδώ και λέω αν θέλετε bitcoin. Έχω και ένα άλλο post. Καλά πήγε και αυτό, απλά το είχα κάνει edit μετά, γιατί ήθελα να το δοκιμάσω κιόλας πώς θα πάει. Αλλά αυτό που έπιασε και είχε πολύ αποτέλεσμα ήταν αυτό εδώ, είχα βάλει. We want Bitcoin daily. Do you want free Bitcoin mining? Και είχα βάλει κάτω από αυτό επίσης, είχα γράψει comment info. Να γράψω άλλους info από κάτω. Okay. Και όταν γράφανε info, σε έλεγα να μου στείλουν inbox. Να με βάλω στο Skype ή... καλά. Skype είπα σε λίγους μόνο. Έτσι, δοκίμασα διάφορα, έκανα σαν πειράματα, ξέρεις, πώς κάνετε από βοηθεί ο κόσμος κτλ. Σε κάποιους έβαλα και το link, αλλά τους έβαζα να... Μπράβο, γιατί θες να μείνει το post σου πάνω και το post, τα post σε ομάδες, να ξέρετε, ότι μένουν πάνω μόνο όταν γίνονται σχόλια, likes, shares κτλ. Αν δεν έχει likes και comments, δεν μένει το post σου, φεύγει και κάτω. Okay. Και επίσης προσοχή όταν απαντάτε σε σχόλια από κάτω, μην βάζετε copy-paste το ίδιο πράγμα. Ας πούμε, πες ότι θες να βάλεις αυτό copy-paste 10 φορές, μην το βάλεις 10 φορές σε όλους. Γράψε κάτι διαφορετικό, γράψε το. Γιατί αν κάνεις κάτι συνεχόμενο με το ίδιο πράγμα, με τον ίδιο ρυθμό και το κάνεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, το Facebook σε θεωρεί ότι κάνεις σπάνιο. Okay. Οπότε έγραφα, ας πούμε, σε κάποιον έλεγα inbox me, σε κάποιον έλεγα PM me, personal message, I have sent you message. Το έλεγα, ξέρεις, το έγραφα διάφορα. Και το έγραφα εδώ, δεν θες να το γράψεις εδώ, δεν θες να το δίνεις εδώ πληροφορίες. Έτσι, σε κάποιον του λες, μπορεί να του λες inbox me, σε κάποιον inbox me please, για να μην σε περάσει για spam το Facebook. Okay, αλλά δεν τους βάζεις εδώ πληροφορίες, γιατί θες εδώ απλά να κρατήσεις τη συζήτηση και να μείνει το post σου πάνω και να τους στέλνεις προσωπικά. Αν χρειαστεί κάποια πορεία να τους το λύσεις, αν χρειαστεί να τους επιθυμίσεις κάτι και τους το κάνεις αυτό εδώ. Οκ. Okay. Ναι, έτσι. Εύκολο είναι. Μπορείτε να πάρετε εικόνες εδώ, μπορείτε να πάρετε εικόνες και από το Google να βρείτε εικόνες που να λέει Bitcoin και να λέει ότι έχει λάβει. Έτσι. Ναι. Και σαν αυτό υπάρχουν διάφορα άλλα Bitcoin sites, όπως σας είπα. Τώρα, μέχρι εδώ το έχετε καταλάβει το πώς το κάνουμε στο Facebook. Απλά να βάλετε το link, απλά να βάλετε, ξέρεις, απλά το link και να γράψετε και δύο πράγματα, φεύγει πολύ γρήγορα κάτω και δεν έχει συνήθως αποτελέσματα. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αποτελέσματα, γιατί προστάζουν χιλιάδες την ημέρα, δεκάδες χιλιάδες τέτοια post και φεύγουν κάτω. Αυτά που έχουν αποτέλεσμα, άμα δείτε και από άλλους που έχουν πολλά σχόλια, είναι αυτό που δεν τους δίνει το link εκείνη τη στιγμή για να γραφτεί, να πάει κάπου. Δεν το δίνει πού, αλλά του τραβάει την προσοχή με κάτι. Λέει, θες κάτι, θες αυτό, το αποτέλεσμα. Γράψε comment από κάτω ό,τι θες και θα σου στείλω. Και έτσι μένω τα πόσα σου πάνω. Οκ, okay, Γιάννη ή κάποιος άλλος, σου γράψτε μου ένα οκ, okay, κάτι, ότι το έχετε πιάσει, αυτό που λέω.
Λοιπόν, κάτι άλλο επίσης που μπορείτε να κάνετε είναι το εξής. Μπορεί κάποιος να φτιάξει τη δικιά του ομάδα στο Facebook. Bitcoin, σαν αυτή που έχω εγώ εδώ. Την είχα παλιά για κάτι άλλο και τώρα την έχω κάνει μόνο για το συγκεκριμένο, μόνο για Bitcoin και cryptocurrency. Έτσι. Και ναι, κάνει κάποιος την ομάδα, μπορεί να την ονομάσει όπως θέλει, αλλά να έχει κάτι να κάνει με Bitcoin. Έτσι. Δωράν είναι έτσι και δεν πληρώνει κάτι. Θα δεις, θα σου βγάλει επιλογή να δημιουργήσει ομάδα. Και βάζει άτομα. Και όταν έχει να κάνει με Bitcoin και mining και τα λοιπά, θα δεις ότι θα σε βρίσκουν και θα θέλουν όλη την ώρα να μπαίνουν άτομα μέσα. Γιατί τα 22.000 άτομα δεν τα έχω βάλει εγώ, απλά ζητάνε να μπουν μέσα. Okay. Οπότε μπορείς να δημιουργήσεις και δικιά σου ομάδα και να προωθείς. Αλλά τώρα που ξεκινάς από την αρχή, να γίνεις μέλος σε άλλες ομάδες. Να, δώσουμε Bitcoin Ινδία. Στην Ινδία. Για να δούμε εδώ. Έχω και 40 φίλους, λέει, σε αυτό το group. Α, ορίστε. Σκέψου να ανοίξεις αυτό το, να σπρώξεις αυτό το site στην Ινδία, τι έχει να γίνει. Αυτό που λέει εδώ για τις, για τα, πόσο λέει, ξέρω εγώ, άμα βάζαμε 10 και 5, που θα ήταν 24 εκατομμύρια άτομα και θα έπαιρνε 81.000 δολάρια την ημέρα. Ναι, άμα εδώ μπει σε αυτό το site και το καταλάβουν έστω και 10 άτομα και το σπρώξουν προς τα κάτω, το σίγουρο είναι ότι θα έχεις κάτι εκατομμύρια στην Ινδία. Σίγουρα. Γιατί αυτοί επίσης ξέρουν ότι η οικονομία τους δεν είναι και τόσο καλή και ψάχνουν σαν τρελή για εισόδημα, για κάτι. Okay. Αν και δεν ξέρω, νομίζω έχει κάτι και απαγορεύσεις και τέτοια στην Ινδία, αλλά αυτοί βρίσκουν τρόπο να το χρησιμοποιήσουν τα όλα αυτά. Δεν έχουν θέμα. Λοιπόν, οπότε αυτά είναι και οι τεχνικές μέσω του Facebook. Είναι κάποια πράγματα λοιπόν απλά τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος και να το προωθεί. Έτσι. Δεν είναι. Έτσι, πέρα από οτιδήποτε γνωρίζει κάποιος. Είναι και κάποια απλά πράγματα που μπορεί να κάνει και να το προωθήσει κάθε μέρα. Εγώ με αυτά που σας έδειξα μέχρι στιγμής δεν έχω κάνει κάποια πληρωμένη διαφήμιση ή κάποιο σεμινάριο. Είναι το πρώτο σαν εκπαιδευτικό ή παρουσιαστικό βίντεο που κάνω αυτή τη στιγμή στο YouTube. Και έχω, όπως βλέπετε, νομίζω αυτό γράφτηκε τώρα. Έχω 47 προσωπικά reference και έχουν φτάσει σαν ομάδα 253 άτομα. Και πιστέψτε με, είναι πολύ αρχή ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και χωράει πολύ. Δηλαδή, υπάρχει πολλοί κόσμος ακόμα για να μπει σε αυτό. Και το σίγουρο είναι θα μπει. Ενώ θα γραφτεί, θα το ξεκινήσει. Γιατί από την πρώτη στιγμή, όταν το είδα, να σας πω την αλήθεια, το κατάλαβα ότι θα γινόταν αυτό. Έγινε αποδειγμένα πολύ γρήγορα και σε μένα. Έχω δει Αμερικάνους δικτυωτές, ανθρώπους που κάνουν δίκτυα ανθρώπων, άνθρωποι που βγάζουν πάνω από 150.000 δολάρια το μήνα να ξεκινάνε να συστήνουν αυτό το σύστημα, που σημαίνει ότι δεν είναι χαζί. Και συγκεκριμένα μπορείτε να γράψετε κάτι, έναν Jason Stone και έναν Aaron Andrews που ήταν και γνωστός από κάτι που δουλεύαμε παλιά μαζί. Okay. Και δεν είναι τυχαίο, έτσι. Και τις τελευταίες 6 με 7 μέρες έχουν γραφτεί πάνω από 80.000 άτομα σε αυτό. Έτσι, και δεν είναι τυχαίο αυτά τα νούμερα. Και άμα μπείτε στα groups αυτά, θα δείτε συνέχεια πλέον ότι αυτό προμοτάρουν. Προμοτάρουν βέβαια κι άλλα, αλλά θα δεις πάρα πολλές φορές αυτό και θα το δεις συνέχεια και συνέχεια και ξανά και ξανά. Okay. Και αυτή τη στιγμή, όποιον έχει όρεξη και θέλει να κάνει κάτι για το μέλλον του, και δεν μιλάω για το πάρα πολύ μέλλον, ενώ και για τους επόμενους μήνες, είναι, θα έλεγα, από τις καλύτερες ευκαιρίες που έχω δει.
Παρόλο που αυτή τη στιγμή, αν το δεις, μπορεί να βλέπεις κάποια cents και να πεις, μα τούτα θα βγάζω 5, 10, 20 cents την ημέρα. Αυτό πολλαπλασιάζεται. Αυτό ξεκινάει από κάτι cents, αλλά πολλαπλασιάζεται. Και με το δικό σου το mining και με το ομαδικό σου στείνοντας και δίνοντας προς τα κάτω. Και πώς το λένε, κάτσε να τραβήξει την προσοχή. Ο Γιάννης λέει, 4 γράφτηκαν σε σένα από όταν ξεκίνησε το live. Μπράβο. Ναι, παιδιά, ήταν 2.48, 2.49, κάπου εκεί. Και τώρα πήγαν 2.93. Δηλαδή δεν γράφτηκαν σε μένα προσωπικά στα αλήθεια. Δεν ξέρω αν ήταν 46-47 εδώ από την αρχή. Αλλά έχει τάσει μέχρι από το level προς τα κάτω. Γράφονται στο δεύτερο, στο τρίτο level. Okay. Και το σημαντικό είναι να χτίζεις καλά τα... ναι, έτσι. Να χτίζεις, περίμενε λίγο. Μπράβο, το σημαντικό εδώ... Αυτό το βλέπω πρώτη φορά. Okay. Το σημαντικό εδώ είναι να χτίζετε τα πρώτα 3 με 4 επίπεδα. Έτσι. Αν βάλεις εδώ γύρω στα 200 με 300 άτομα, είναι πανεύκολο. Και μην παρομοιάσετε να πείτε ότι ήμουν και σε μια άλλη εταιρεία και έδωσα και κάτι άλλο και δεν μπορούσα να γράψω κόδι. Δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε έχει πρέπει μέχρι στιγμή. Γιατί δεν έχει κάποιο να πληρώσει κάτι, δεν έχει κάποιο να δουλέψει κάτι. Είναι πανεύκολο να γραφτεί κάποιο σε αυτό το σύστημα. Απλά πατάει ένα κλικ και μπαίνει στο Google και τελείωσε. Είναι ο δικό σου reference και έχει και αυτό το δικό του πρόγραμμα που ξεκινάει και δουλεύει. Okay. Οπότε, αν χτίσετε καλά τα πρώτα levels εδώ πάνω και θα πάρετε το bonus εδώ που είναι για τα 5 πρώτα levels από 2-15%, αλλά αυτή εδώ μετά, παρόλο που τα νούμερα εδώ πέρα μπορεί να μοιάζουν πολύ μικρά αυτό που παίρνει σαν προμήθεια, παρόλα αυτά, τα bonus, επειδή αυτό μαθηματικά θα είναι πολύ περισσότερος κόσμος, θα ξεφύγουν και θα είναι περισσότερα τα χρήματα μετά από εδώ. Εδώ πάνω. Αλλά σίγουρα θες πρώτα να χτιστεί εδώ πάνω καλά για να μπορεί να πάει προς τα κάτω καλύτερα. Okay. Ναι, όπως βλέπετε εδώ, οι χιλιάδες ξεκινάνε από το έκτο level και κάτω. Αλλά οι χιλιάδες θα έρθουν εφόσον έχεις γράψει εκατοντάδες εδώ πάνω. Okay. Λοιπόν, και είμαστε στις πρώτες μέρες, έτσι, είναι το πρώτο hangout που γίνεται για αυτό, είμαστε τελείως στην αρχή. Λοιπόν, αυτά έχω εν ολίγης για σήμερα. Δεν λέω να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό, πέρα από το να συνεχίσετε. Και αν χρειάζεται κάτι να δούμε, αν έχετε κάποια απορία ή κάτι που μπορώ να σας βοηθήσω, θέλει κάποιος να μου γράψει κάτι σε σχέση με ό,τι είδαμε μέχρι στιγμής. Γράφουμε και μηνύματα, βλέπω. Ναι, γιατί έχω στείλει σε πολλούς. Κάποιοι λένε να πάω στο λάπτοπ μου, κάποιος λέει γιατί δεν έχω προλάβει ακόμα, κάποιος γιατί δουλεύει έτσι. Να δούμε τα πάντα. Okay. Νομίζω είμαστε okay, έτσι, γιατί είδαμε ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, οπότε θα κλείσουμε εδώ σήμερα το live και θα κάνουμε ξανά κάποιες επόμενες μέρες, πολύ σύντομα. Οπότε, μέχρι τότε, καλά referrals, καλά bitcoin, καλά χρήματα και τα λέμε. Καλή συνέχεια.